Ο κατήφορος της ΑΕΛ στο πρωτάθλημα της Football League συνεχίζεται, καθώς η Λαρισινή ομάδα γνώρισε την τέταρτη σερή ήττα και απομακρύνθηκε αρκετά από τον γκρουπ των πρωτοπόρων της βαθμολογίας. Η ήττα στο El Paso από την Καλυθέα με 1-0 έφερε εξελίξεις στο στρατόπεδο του Εμβυσινή, καθώς μετά από 13 ημέρες ο τεχνικός Μπούσνταρ Μπάντοβιτς και ο συνεργάτης του Νίκος Νταμπίζας αποτελούν παρελθόν από τον πάγκο της Λαρισινής ομάδας. Πρώτο φαβορή για να αναλάβει τεχνική ηγεσία είναι ο Νίκος Χιχαγιάς, έχοντας ως βοηθό τον Θωμάκη Παρίσι, ενώ επιστρέφει και ο γυμναστής Γιώργος Πίδουλας. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρώτου γύρου στη Football League και η ΑΕΛ βρίσκεται 12 ολόκληρους βαθμούς από την προνομιούχο διάδα που οδηγεί απευθείας στη Super League. Μάλιστα, το στραπάτσο στην Καλυθέα έβγαλε την Λαρισινή ομάδα για πρώτη φορά από την εξάδα των play-off. Το μέλλον των Βυσσινή παραμένει ζωφερό, ενώ ο κίνδυνος να χαθεί η χρονιά είναι ορατός. Μάλιστα, λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδος, είναι επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση του ρόστερ, ώστε η ομάδα να μπορέσει να βρει τα ψυχικά αποθέματα και να ξεκινήσει την αντεπίθεσή της. Την ίδια ώρα, οι φίλαθλοι της Βασίλισσας του Κάμπου είναι μουδιασμένοι και δεν πιστεύουν όλα όσα διαδραματίζονται στο ποδοσφαιρικό τμήμα και εύχονται κάτι να αλλάξει σύντομα ώστε να ξυπνήσουν από τον εφιάλτη που παρακολουθούν τις τελευταίες εβδομάδες.